Κωνσταντίνο, όπω είδαμε και στο ρεπορτάζ για τον φόνο Καλογερόπουλου, οι ανακριτέ έχουν κατέμφυση και προσπαθούν να φτάσουν στα ίχνη των δύο προσώπων, τα οποία απεικονίζονται και στην φωτογραφία που δόθηκε στην δημοσιότητα. Από την άλλη, για την δολοφονία Μαυρομιχάλη, οι ανακριτέ έχουν πολύ πιο δύσκολο έργο και περιμένουν τι επιστημονικέ εξετάσει που διενεργούνται στα εργαστήρια τη Υπηρεσία Εγκλιματολογικών Ερευνών, κυρίω και για την βαλιστική εξέταση στον Γκάλικα. με αρμόδιε πηγέ να εκτιμούν ότι μέσα στι επόμενε μέρε ίσω προκύψουν εξελίξει. Πάντω, οι ανακριτέ επεκτείνουν τι έρευνέ του σε διαφορά σημεία και όχι μόνο στου δρόμου περιμετρικά του διαμερίσματο όπου δολοφονήθηκε Μαυρομιχάλη σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν κλειστά κυκλώματα τα οποία ενδεχομένω να κατέγραψαν κάποια κίνηση. Κωνσταντίνα, αναφορικά με το καμένο όχημα που εντοπίστηκε στον Κοτσάδη, αρχέ διερευνούν δύο σενάρια. Το ένα είναι το όχημα αυτό να χρησιμοποιήθηκε για την διαφυγή των δραστών, ενώ διερευνάται ακόμη και ένα ενδεχόμενο του αντιπερισπασμού, δηλαδή να έκαψαν το όχημα για να προσανατολίσουν τι αρχέ σε ευχαριστούμε. Στα δύο έχει κόψει κυρίε και κύριοι ο στρατό του Ισραήλ τη Λωρίδα τη Γάζας. Ο ηγέτη τη Χεσμολάχ στο διάγγελμά του εξαπέλυσε μύδρου κατά του Ισραήλ και άφησε ανοιχτά τα ενδεχόμενα για εμπλοκή.